Τι θα κάνουμε τότε? Τότε θα είμαστε μοιραίοι. Τότε θα μου πείτε, κύριε οικονόμου Βασίλη, την ώρα που παίρνει τα θέσεις αποφάσεις, κοίταζε στην καρέκλα σου. Θα μου λέτε, την ώρα που έπρεπε να πεις το όχι, εσύ κοίταζες να είσαι απλά ο βουλευτής και να εκμεταλλευτείς τη θέση αυτή και να περνάς καλά. Αυτό θα μου πει. Εγώ δεν ξέρω αν αυτό που έκανα είναι μια μεγάλη σοφία ή αυτό που έκανε ο Γιάννης Τιμαράς ή αυτό που κάνουμε τώρα και προσπαθούμε να εκφράσουμε και να εκπροσωπήσουμε το λαό και τους δημοκράτες αυτή τη στιγμή στην επόμενη Βουλή, στις επόμενες εκλογές που λίγα συντόμως θα έρθουν γύρω στον Οκτώβριο, εμείς υπολογίζουμε και να πούμε ότι μια κοινοβουλευτική δύναμη θα είναι εκεί μέσα και θα χαράσει κόκκινες γραμμές και θα πει ότι όχι, δεν θα πουλήσω τη διεκδίκηση που είναι. Όχι. Να αξιοποιήσω την ενέργεια, ναι, μέσα εκεί. Αλλά δεν θα την πουλήσω έτσι. Δεν θα πουλήσω τον ΟΠΑΠ, τη μόνη δημόσια επιχείρηση που μου φέρνει έσοδα ένα δις το χρόνο, με το επιχείρημα ότι στον ΟΠΑΠ γίνονται σκάνδαλα. Πιάστε τους σκανδαλοποιούς. Εμείς αυτό λέμε στον κύριο Παπαδρέου. Δεν μπορεί τον κύριο Παπαδρέου να βάλει τάξη στο κράτος. Αλλά η θεωρία πονάει εδώ, ότι κόβω κεφάλι, δίνει μια θεωρία την οποία τη λέγαμε για να γελάμε και τη βλέπουμε σήμερα να εφαρμόζεται. Εμείς λοιπόν λέμε το εξής, ότι ό,τι δεν βοηθάει στη δημιουργία πλούτου στη χώρα, αν το δημόσιο είναι αν το κράτος είναι υπερφορτωμένο και δεν λειτουργεί παραγωγικά, να κλείσουμε υπηρεσίες οι οποίες δεν έχουν ανάγκη. Και είναι πάρα πολλές, σας διαβεβαιώ. Και τις ξέρετε ίσως κι εσείς. Όμως, δεν μπορεί να κλείνουν νοσοκομεία και σχολεία. Όχι νοσοκομεία και σχολεία. Δεν κάνω οικονομία κλείνοντας τα νοσοκομεία και τα σχολεία. Έχω να κλείσω άλλα πράγματα. Δεν έχω λόγο αυτή τη στιγμή να απολύσω 200.000 υπαλλήλους. Το υπογράψαμε προχθές. Και έχει τη Νέα Δημοκρατία τώρα και με σοκλέει και λέει: εγώ δεν εννοούσα αυτό. Μας ξεγέλασε ο κ. Βενιζέλος και ο κ. Παπανδρέου. Ποιον υποδέχομαι? Αφού είναι καθαρή η επιταγή μέσα από το μεσοπρόθεσμο η εντολή της Τρόικας. Απολύσεις. Το 2013 θα πρέπει να είναι μείον 200.000 υπάλληλοι στο δημόσιο τομέα. Δεν μπορεί να γίνει ούτε με το 1 προς 10 ούτε με το 1 προς 5 όπως καταλαβαίνετε. Δεν μπορεί να γίνει. Θέλει απολύσεις. Δεν έχουν την τόλμη και το θράσος να το πούν στο λαό. Ας πούμε ότι θα απολύσουν 200.000. Κάποιοι λένε, πολύ καλά είναι αυτό. Να αφού απολύονται το ιδιωτικό τομέα, να απολυθούν και το δημόσιο τομέα. Υπάρχει ένας κοινωνικός αυτοματισμός. Αφού ψοφάει πια μου κατσίκα να ψοφήσει και το γείτονα. Δεν αφού δεν έχει δουλειά να κάνει. Ο δημόσιος παλιός. Πολύ απλά. Ένα λεπτό. Αυτός που δεν έχει λοιπόν δουλειά να κάνει, γιατί δεν τον βάζω εκεί που δεν έχω δουλειά να κάνει. Και έχω στο ΙΚΑ βλέπω ένα ρεπορτάζ πρωινών εκπομπών. Από τις 4 η ώρα ο άνθρωπος κάθεται στη σειρά. Από τις 2. Από τις 2 η ώρα, γιατί δεν έχω προσωπικό λέει και δεν έχω να αντιμετωπίσω την κατάσταση. Στείλτε στο ΙΚΑ. Στείλτε στον ΙΚΑ τον υπάλληλο που κάθεται σε μια άλλη υπηρεσία. Είναι δικό σου. Εντάξει. Είδατε λοιπόν, ξαναγυρνάμε στην παθογένεια και στο πρόβλημα. Λοιπόν, δύο κραπούζια σε μια μασκάλη λέει ο λαός δεν μπορούμε να κρατήσεις. Ούτε μπορεί να είσαι εκεί με τον αστυφύλακα και με τον χρονοφύλακα. Πρέπει να πάρουμε αποφάσεις και θέσεις. Εμείς πήραμε. Εγώ πήρα. Έρχομαι σήμερα εδώ και σας λέω μετά από αυτή την πορεία του τέλος χρόνου σας καλώ να δώσουμε μαζί αυτόν τον αγώνα. Δεν θα είναι εύκολος. Εμείς όμως πιστεύουμε ότι είναι δίκαιος αγώνας. Μια ιστορική παράδειξη την οποία εγώ την υπηρέτησα από τα μικρά μου χρόνια. Και πίστεψα και την αγωνίστηκα και αυτά που πέτυχε στην πατρίδα μας ήταν πολύ μεγάλα. Γιατί έγινε ένας μεγάλος αγώνας και εγώ δεν το θεωρώ ότι αυτός ο αγώνας ήταν αγώνας που εκπροσωπούσε τους κοπρίτες, τους τεμπέληδες και τους απατεώνες. Δηλαδή η μεσαία τάξη όπως διαμορφώθηκε στη χώρα, δεν θεωρώ ότι αυτός που κατάφερε και έφτιαξε ένα κατάστημα, μια δουλειά ή δουλεύει στο δημόσιο τομέα είναι απατεώνας ή πρόσωπο που πρέπει εγώ να τους ισοποιήσω αυτά που μαζί φάγαμε. Όχι, εγώ δεν το πιστεύω καθόλου αυτό. Εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός, ο μέσος άνθρωπος, ο συνάνθρωπός μας, αγωνίστηκε και δούλεψε πολύ σκληρά για να τα πετύχει αυτά που πέτυχε. Δεν έκλεψε, δεν ξεγέλασε, δεν θα ενοχοποιήσω εγώ το καλημέρα του ή το καληνύχτα του. Εγώ θα πω ότι αυτός ο άνθρωπος την οικογένεια την μεγάλωσε και είχε μπει σε ένα αριθμό η ζωή του να σπουδάσει τα παιδιά του, να τα δει να προκρούν και σήμερα έχει κάποιος που λέει ότι όλο αυτό ήταν ένα έργο λάθος.
μια απάτη. Ήταν μια υπόθεση που δεν έπρεπε να την είχε. Έπρεπε ο Έλληνας να μείνει στη δεκαετία του 60. Και αυτό που ζήσαμε αυτές τις τρεις δεκαετίες ήταν μια κομπίνα μεγάλη. Εγώ λοιπόν αυτό το κόμμα και αυτούς τους πολιτικούς οι οποίοι σήμερα έρχονται και μαστιγώνουν το λαό και αυτομαστιγώνονται και λίγο υποκριτικά ως τους παλιούς ισοίτες οι οποίοι θέλουν να απαλλαγούν των αμαρτιών τους, δεν θα το καταφέρουν όμως και δεν νομίζω ότι εύκολα μπαίνουν και στο παράδεισο αυτοί που το κάνουν αυτό το πράγμα. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η πολιτική δεν επιδεικνύουν γενναιότητα. Το μόνο ηρωικό έργο που αναγνωρίζω στον κ. Παπαδρέου και στην παράταξη και στην παρέα του που σήμερα κυβερνάει είναι η αγωνία του και η μανία του να γατζώνεται στην εξουσία του. Αυτό το ηρωικό στοιχείο βλέπω μόνο. Δεν βλέπω ηρωισμό για να σωθεί η πατρίδα. Βλέπω μεγάλο ηρωισμό την ώρα που του φτύνει ο λαός, την ώρα που δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν πουθενά, την ώρα που ήμουν στη Δράμα που ήταν η μέρα επαιτίου για τη Δράμα απελευθερώσεως της πόλεως, που είναι υποχρεωτική κυβερνητική παρουσία. Δεν τόλμησε να πάει ούτε ο Αϊτώνης ο υφυπουργός που ήταν από εκεί, ούτε γενικός γραμματέας. Κρύβονται σαν τους τελευταίους ποινικούς. Αυτό δεν είναι λαϊκή νομοποίηση. Αυτό δεν είναι δημοκρατική λειτουργία. Δεν μπορεί να υπάρχει μια δημοκρατία και μια κυβέρνηση η οποία να δηλιάζει να βγαίνει να πει την άποψή της στο λαό. Και μόνο κάνουμε τους λέοντες μέσα στη Βουλή και στο πολύ συγκεκριμένο ή να μπαίνουμε στα κανάλια και να δίνουμε συνεντεύξεις ενίοτε μας τις καλάνε και αυτές, τι να κάνουμε. Εμείς είμαστε εναντίον της βίας, εμείς λέμε ότι δεν στηρίζουμε εκδηλώσεις βίας απέναντι στον πολιτικό ή απέναντι σε καθέναν. Όμως, ο πολιτικός που προδίδει τη λαϊκή εντολή, ο πολιτικός που άλλα λίγες εκλογές και άλλα κάνει μετά, πρέπει να ξέρει ότι θα έχει και ένα κόστος. Ο κύριος που έγινε υπουργός και απολαμβάνει τα μεγάλα ωραία ταξίδια που ήρθαν στη Βουλή εχθές, τα είδατε. Για μία μέρα ή για δύο μέρες, 70.000, 80.000. Ο κύριος Παπακοσταντίνου μετά από την συμφωνία για τα εργασιακά που είχε πάρει το αεροπλάνο και πήγε στις Ηνωμένες στην Ουάσιγκτον, για τρεις ημέρες χάλασε 165.000 ευρώ. Τρεις ημέρες ταξίδι. Πολύ ωραία είναι εκεί. Λοιπόν θέλει ο κύριος Παπακοσταντίνου και η παρέα του ο λαός έξω να παραγγείλουν να τον ζητοκραυγάζει. Δεν είπα που αυτός ο λαός. Δεν μπορούν να έχουν λαό κατά παραγγελία. Λαό κατά παραγγελία δεν μπορούν να έχουν. Ενίοτε θα διαμαρτύρεται. Όταν τον εκμεταλλεύεις, τον χτυπάς, τον προσβάλλεις. Λοιπόν αυτό μας χαλάει λίγο την ωραία ευγενική μας διάθεση. Δεν πειράζει. Εμείς λέμε ότι είμαστε σε μια δύσκολη εποχή. Θα ακουστεί και η διαμαρτυρία, θα ακουστεί και η αποδοκιμασία. Έτσι πλέον θα μάθει να ζει ο πολιτικός. Όποιος προδίδει το λόγο του, θα έχει το αντίκρισμά του. Και σας καλώ να είστε πολύ αυστηροί μόνοι μας. Να μας ελέγχετε κάθε στιγμή, όχι κάθε 4 χρόνια. Αυτό τους ενοχλεί. Γιατί ήταν 4 χρόνια απόν ο λαός. Ήταν στον καναπέ, καθόταν και παρακολουθούσε τα τουρκικά Σύρια. Και σήμερα που το βλέπουν μπροστά στα Σύνταγμα, μπροστά σε κάθε πλατεία μπροστά τους, ενοχλούνται οι κύριοι της κυβερνήσεως. Γιατί τα έπρεπε ο λαός να σε το κραυγάσει, μάλιστα που του σώνουν το ελληνικό λαό. Τσακίζοντας το εισόδημα, τσακίζοντας τη ζωή του. Επειδή λοιπόν είμαστε ένας αγνώμονας λαός, σας καλώ να παραμείνετε έτσι. Εγώ σας καλώ να μην υπακούετε αυτές τις εντολές και αυτούς τους καθοπρεστισμούς. Εγώ σας καλώ να είστε πολύ αυστηροί απέναντι στους πολιτικούς, απέναντι σε μένα που σας μιλάω τώρα. Και άμα με διαπιστώνετε και βρίσκετε ότι άλλα σας έλεγα και άλλα κάνω, ειλικρινά να με επιτιμήσετε και να με πολύ αυστηρό τρόπο να με επαναφέρετε στην τάξη. Ο καθένας ξέρει πώς μπορεί να το κάνει αυτό. Εγώ λοιπόν, για να κλείσω την τοποθέτηση μου αυτή, σας καλώ όλους σήμερα, τους φίλους που είχατε, που είστε εδώ, τους φίλους που δεν μπορέσαν να έρθουν εδώ, αλλά είναι πάρα πολλοί, σας διαβεβαιώ, έχουμε πάρα πολλά καλά μηνύματα. Πέρα από τις μετρήσεις οι οποίες μας δείχνουν ότι μπορούμε να είμαστε στην Βουλή, έχουμε μια καλή αφετηρία και μια καλή εκκίνηση. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι η συζήτηση που γίνεται, ο προβληματισμός που αναπτύσσεται, η διάθεση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και αυτό πρέπει να ξεπεραστεί και πρέπει να ξεπεραστεί και να βοηθήσουμε να ξεπεραστεί η αμηχανία ότι κάποιοι φίλοι από το ΠΑΣΟΚ, ειδικά, που αναρωτιούνται τι θα κάνουν τώρα. Πώς θα πορευτούμε. Θα πορευτούμε σε νέους αγώνες, σε νέο δρόμο.
Δεν τελείωσε η ζωή σήμερα με μια προδοσία. Δεν τελείωσε η ζωή και δεν τελείωσε η διεκδίκηση του αγώνα και του δίκαιου γιατί κάποιος αποφάσισε ότι πρέπει να καταθέσει τα όπλα. Εμείς λοιπόν λέμε ότι τώρα είναι η πιο ωραία στιγμή της ιστορίας. Τώρα που πάνε όλα να γκρεμίσουν και πάνε όλα να συμφλιβούν, τώρα να δώσουμε το μεγάλο αγώνα. Σας καλώ λοιπόν όλοι μαζί να δώσουμε αυτόν τον αγώνα, να είμαστε στην πρώτη γραμμή των κοινωνικών και λαϊκών και πολιτικών αγώνων και αν κρίνεται ότι η πρόταση του Πανελλήνιου Άρματος Πολιτών είναι ενδιαφέρουσα και μπορεί να συνεισφέρει σε αυτή την προσπάθεια, να μας βοηθήσετε, να μας στηρίξετε και όλοι μαζί να προχωρήσουμε αυτόν τον δρόμο. Σας ευχαριστώ πολύ.